Γεια σου, Λία. Hello. Τι κάνεις? Καλά. Τέλειο καπέλο. Λοιπόν, απευθείας καφέ και μετά τα υπόλοιπα. Φρεσάκι, λάτε τι θες. Εσπρέσο, done. Με χριστουγεννιάτικη γεύση ή χωρίς? Χωρίς, thank you. Αχ, είναι το πνεύμα το Χριστουγέννου σου. Τι είναι, εσκάλεσμα αν είναι gift ή όχι. Ή αν είμαι γεννημένη με έναν ως δημιουργός σαν το Θεό. Ναι, αν είναι κάτι που είναι gift ή όχι. Αν είναι κάτι που είναι διαδέχεια. Χαλαρώσουμε λίγο. Τα λοιπόν, αγαπημένη γωνιά, είναι το επόμενο. Έλα, θες να κάτσουμε μαζί, σαν πίνεις τον καφέ σου. Μπορούμε. Ναι. Please. Κάθισε. I should wear my hat as well. Κάθισε, πρέπει να συντονιστούμε. Καφέ, θα τον κρατάσω, τον καφέ σου πάρουμε. All right, let's go. One, two, three. Κίνηση, χαλαρότητα. Είσαι στο κέντρο του σπιτιού, βλέπεις από κουζίνα, κομπιούτερ, γραφείο, τζάκι. Τι άλλο θες? Είναι η χριστουγεννιάτικη σου διακόσμηση, πάρα. Ναι, το πολύ. Δεν καταλάβα, πήρες από εμένα ένα δώρο, μια υποψηφιότητα. Μαντάμ Φιγκαρό, γυναίκα της χρονιάς. Ζήτω οι γυναίκες, η γυναικεία φωνή. Για την κατηγορία δημιουργός και αστυγός. Αυτόν τον δημιουργό σου δεν θέλει να είμαστε. Θεωρείς να είναι αυτός δημιουργό? Δημιουργό ναι, θεών όχι. Είναι ένας καναπές φτιαγμένος από γυναικεία ουρητήρια. Okay. Κάθισε, φτιαγμένος με βελούδο, κάθονται 14 γυναίκες και είναι για ένα waiting room σε ένα νοσοκομείο. Ο Duchamp ήταν ο πρώτος σύγχρονος μοντέρνος καλλιτέχνης. Πέγαμε το Marcel Duchamp, πέγαμε το αντρικό ουρητήριο και είναι τι σημαίνει σύγχρονη τέχνη. Το female. Πάμε παρακάτω. Πού πάμε τώρα? Ελάτε εδώ, στο Ιντζα Μαρία Νατελιέ. Η κάμερα στο συνεργείο του Avant Garde, it's okay. Σας αφήνω και θα σου κάνω έναν... θα σε παντρέψω νομίζω τώρα. Ο Κύπριος δεν αγαπάρχει εδώ την πόλη του και έτσι δεν την έχουμε τη Λευκοσία, τη Λεμεσόν, την Πάφων όπως έχουν οι Παριζιάνοι το Παρίσι, οι Αμερικάνοι τη Νέα Υόρκη, την αγαπούμε. Και έτσι είναι ένα πιστοποιητικό γάμο, θα δημάσω εδώ, η πόλη σου, θα σου διαβάσω ο σόρκο σου και πλέον θα δεσμευτείς μέχρι το τέλος της ζωής σου. Αρχίζω. Ειλικρίνεια, ειλικρίνεια, ειλικρίνεια. Okay. Και ίσως και repetition φαίνεται. Δεν αναλαμβάνω πράγματα. Ίσως να λέω τις ίδιες ιστορίες με ένα διαφορετικό τρόπο. Νομίζω έτσι κάνουν οι καστικοί. Έχουμε πάντα ίδιες ιστορίες, είτε είναι άντρας, γυναίκα, ρωτεύονται, κάνουν και το λέμε πάντα με ένα διαφορετικό τρόπο. Τι να πω. Τι είναι φοβία. Το να το παραδεχτώ σημαίνει ότι να το νιώσω και δεν θέλω να φοβάμαι. Έτσι δεν παραδέχομαι. Ίσως να στρουθοκαμπιάζω και να μην θέλω να σκέφτομαι καν αυτό το πράγμα. Ναι. Εσύ έχεις φοβίες? Νομίζω ότι όλοι έχουν φοβίες, ναι. Εντάξει, ας έχουν οι άλλοι. Η επόμενη δουλειά που ετοιμάσεις, τι αντικείμενο θα ετοιμάσεις? Ετοιμάζω μια δουλειά που λέγεται Sleeping Beauty, που είναι η κοιμωμένη καλονή με ένα διαφορετικό τρόπο.
είναι ειδωρητές στα βυζαντινά έργα, ζωγραφίζαν τον εαυτό τους μέσα, που είναι σαν ένα selfie, έναν περίπου. Και εκεί ξυπνάει η γυναίκα, η Sleeping Beauty, από το μεσαίωνα. Και εντάξει, δηλαδή, δείτε σε τι κόσμο φτάνει. Ναι. Ernesto! Στέφανε μου, μετά τον Ernesto και είχα αδειά, πάμε να φάμε. Μία Αφροδίτη στο πιάτο σου, κανονικά θα έπρεπε να έδωσε σοκολατένια, αλλά την επόμενη φορά θα σε φτιάξω σοκολατένια για να τη φας. Αγαπούμενα Αφροδίτη. Ναι. Οκ. Τι βλέπω εδώ ακριβώς? Είναι μια σειρά πιάτα που ζωγράφισα τότε όταν άνοιξα την πολιτιστική πρωτεύουσα της Γαλλίας, mm-hmm. που εκάλεσα 17-20 γυναίκες να μιλήσουν για αγάπη τρώγοντας ένα αφροδισιακό γεύμα, ιδιαίτερα αφροδισιακό, πάνω σε πιάτα που έχουν ποιήματα και έξτρακτς από τη ζωή της Αφροδίτης. Υπέροχα! Είχα συνεργαστεί τότε με τη Ζακλίν Καραγιώργη, που έχει γράψει 2-3 βιβλία για την Αφροδίτη και έτσι τα αποσπάσματα εδώ είναι από το βιβλίο της. Okay. Εξού και τα γαλλικά εδώ, τα λίγα αγγλικά, αλλά τα παραπάνω είναι τα γαλλικά εδώ. Okay. Μάλιστα. Ερώτηση. Ερώτηση. Αν είχες να σχεδιάσεις ένα δείπνο, ναι, και δικαιούσουν να καλέσεις 3 άτομα, ου, είτε που βρίσκω, είτε εν ζωή, είτε όχι, ποια θα προσκάλεσες? Θέλω μου. Ήρθα να βγάλω το thinking hat μου. Come on, come on, come on. Okay. Αρχικά θα έλεγα από την πολιτική, ίσως έφερνα Thatcher, Merkel, ξέρω, Gandhi. Αλλά τώρα, μια και μιλήσαμε για τα πιάτα, θα ήθελα γυναίκες από τη μυθολογία. Σίγουρα την Αφροδίτη θα την έφερνα. Διότι μου αρέσει και ο χαρακτήρας της. Είναι με γλυκιά, αλλά μπορεί να είναι πάρα πολύ γλυκητική επίσης. Σίγουρα η Αφροδίτη, η Αθηνά, έχει τόσες άλλες. Τρεις γυναίκες από τη μυθολογία. Γυναίκες θεότητες. Ναι. Υπέροχο. Ναι. Υπέροχο, πραγματικά. Να σε πάρω στο τελείο τότε. Μπαίνει μια λάμπα και φαίνεται το, βλέπεις το η σκιά, τη γραμμή κάτω. Έτσι, υποτίθεται θα είναι έναν, like a tomb. Ένα στάφος και θα έχει ένα φως που είναι έτσι και θα βλέπεις τη σκιά του mesh, το embroidered on the painting. Σε φινή!